Δεδομένω η φθορά του χρόνου και στην αδιαφορία είναι ιστορική γέφυρα στην Αγία Ειρήνη στα Σπήλια. Να έρθουν να δουν την κατάσταση. Και όχι να γυρνάνε γύρω-γύρω να το παίζουν φίλοι μα. Να έρθουν και να δουν τα πραγματικά προβλήματα. Γιατί είναι ένα μνημείο που είναι αμαρτία να καταστραφεί. Δεν ενδιαφέρεται κανένα. Έχω κάνει 10 τηλέφωνα στο Δήμο. Άνθρωπο δεν έχει ενδιαφερθεί μέχρι σήμερα. Βλέπετε ότι του χρόνου θα μαζέψουμε τις ελιές πάνω από τα τείχη. Οι ελιές είναι ήδη έτοιμες για μάζεμα. Στο μνημείο που ξεδίψασε το Ηράκλειο έχουν φυτρώσει κυσία ακόμα και ελαιόβετρα σε αρκετά σημεία του, με τους δημότες να τονίσουν την ανάγκη εργασιών συντήρησης. Κανείς δεν τον προσέχει, τα αφήνουν έτσι μέχρι να βαρύνει ο ίδιος και να γυρίσει μόνος του να πέσει. Έρχονται οι ξένοι και το κοιτάνε κάθε φορά που έρχεται ένα βαπόρι, εδώ γίνεται. Να, καταλαβαίνω. Σε λίγο δεν θα φαίνεται. Οι καμάρες δεν θα φαίνονται. Δεν θα φαίνεται. Γι' αυτό να κάνετε κάτι, να έρθουν να το καθαρίσουν. Και όχι μόνο αυτό, να το φωτίσουν κιόλα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να συντηρούνται. Ευθύνες πού? Στο Ηράκλειο πού? Η εντυπωσιακή γέφυρα με τα χαρακτηριστικά τόξα, η οποία δεσπόζει μέσα στο δηλιακό τοπίο με τα δέντρα και το εκκλησάκι, παρουσιάζει εικόνες εγκατάλειψης. Όλα αυτά θα είναι μια περιποίηση που να μην βγαίνουν πολύ ψηλά, να μην καλύβουν και το μνημείο. Εκάστοτε αρμόδιος πρέπει να τα προσέχει αυτά. Κάποια στιγμή θα πέσει και θα λέμε έπεσε η γέφυρα στα Σπήλια. Υπάρχει μια διαφορία για αυτά τα πράγματα σε όλα τα μνημεία. Δεν υπάρχει δρόμος, δεν υπάρχει τίποτα. Και δεν σας κρύβω ότι γίνονται και κάποιες τελετές από κάποια άτομα τα βράδια. Την ίδια ώρα δημότες κρούν το καμπανάκι του κινδύνου, καθώς όπως υποστηρίζουν από την περίτεχνη γέφυρα πέφτουν κατά καιρούς πέτρες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και την ασφάλεια οδηγών και πεζών. Κατά καιρούς πέφτουν πέτρες, δεν το βλέπετε στην πάνω μεριά ότι έχει αρχίσει και... Και κυρίως το άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι ανεβαίνουν παιδιά απάνω και κάνουν βόλτα πάνω στη γέφυρα χωρίς καμία προστασία. Δηλαδή αυτή η γέφυρα κανονικά έπρεπε να ήταν κλειστή, να μην ανεβαίνουν πάνω να σκοτωθούν άνθρωποι.